παιχνίδι ανάμεσα της Λάρισας και τον Ολυμπιακό. Ένα παιχνίδι που ανοίγει σήμερα, θα λέγαμε, την αυλαία της 34ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα στην πρώτη εθνική κατηγορία. Τελευταία αγωνιστική λοιπόν για το πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα που καταχράει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η ομάδα της ΑΕΚ. Λάρισα λοιπόν και ο Ολυμπιακός αδιάφοροι. Εδώ θα ανοίξουν αυτή την αυλαία για την 34η αγωνιστική του πρωταθλήματος, πάντα στην πρώτη κατηγορία. Δύο ομάδες ήδη έχουν σε αγωνιστικό χώρο με το διαιτητικό τρίο που δεν είναι άλλο από τον κύριο Γιάννη Παπαγεωργίου του Συνδέσμου Αθήνας και προσγραμμούν τους κυρίους Πανέα και Θεοδωρόπουλου, συμπατέρες του. Η Λάρισα είναι στη σέντρα με τον Προβίδα και τον Στόικα. Εμείς να δώσουμε τις συνθέσεις και των δύο ομάδων. Να ξεκινήσουμε από τη Λάρισα. Ο κύριος Αρχοντής έχει παρατάξει Γεωργίου Μουρατίδη, Τζότζο Τελόπουλο, Κολομητρού Σταξιάρχη, Στόικα, Τα Σίλβα, Μίλο Τσουκάλι και Προβίδα. Ενώ για την ομάδα του Ολυμπιακού ο Νίκος Αλέφατος, ο οποίος πέρασε για κάποιο χρονικό διάστημα και από τη Λάρισα, τους Ράντο, Παγκατουρίδη, Καραταΐδη, Χατζίδη, Ιωαννίδη, Τσαλουχίδη, Αμανατίδη, Σιαντάκη, Κρίστασεν, Εστάι, τον Χιλιανό, τον Νοτιοαμερικανό και τον Μπατίστα, σαν Έλληνα πλέον στο ελληνικό πρωτάθλημα. Βλέπετε και στις οθόνες σας τον Ντα Σίλβα να βγάζει μια παλιά πέραν προς τον Μίλο. Ο Μίλος θα μπει στη φάση, ο Ράντος, πολύ έξυπνη επέμβαση από τον Κατερινιώτη, κολκίπερ του Ολυμπιακού, θα προλάβει το κακό, όπως ο Σαντρέλο Τσουκάλης. Θα χάσει όμως τη μονομαχία από τον Τζαντάκη. Ο Μανατίδης για τον Τσαλουχίδη και τώρα Εστάι. Από την παλιά του γιο του Τσαλουχίδη στον Χιλιανό. Βαθιά παλιά, καλή για τον Μπατίστα. Γεωργίου θα βγει έξυπνα, θα διώξει με τα πόδια τον κίνδυνο. Τα Σίλβα να σταματήσει τον Μπατίστα. Προβίδας απέναντι στον προσωπικό του αντίπαλο, τον Ιωαννίδη. Ωραία προσπάθεια από τον Αρέτο, πρώτο σκορ της Λάρισας. Πάντα Προβίδας. Σε ατομική προσπάθεια, φράγμα, φάουλ. Και εδώ για να δούμε. Τελευταίο παίκτη ο Παγκατουρίδης. Το καλή κοντά του, κίτρινη κάρτα, η πρώτη στο παιχνίδι στον Παγκατουρίδη. Της πυρεώτικης ομάδας. Κοντά στην μπάλα είναι το Κοντζότσος τώρα. Τσουκάλι στο Τασίλβα απευθείας. Σιρτά, Ράντος Προβίδας, η μπάλα για να δούμε. Όχι, η μπάλα είναι out. Γιατί άραγε γύρισε πίσω την μπάλα. Τζότσος. Τζότσος ένα από τα γνωστά του πασίματα. Και χρωστάει η Λάρισα ένα καλό ποδόσφαιρο στους φίλους της. Να ο Τασίλβα θα κλέψει έξω την μπάλα. Θα πέσει όμως ηρωικά, θα διώξει με προβολή. Ο Παγκατουρίδης που είναι. Θα πάει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής. Παλιά το Εστάι. Καλή για τον Κρίστασεν. Θα φύγει ο Δανός. Από την ψηφία του πάντα ο Κρίστασεν. Καλή πάσα από την απέναντι πλευρά. Μπατίστα, η μπάλα στα δίχτυα. Ο Μπατίστα νίκησε τον Τελόπουλο. Ήταν πολύ καλή φάση για τον Ολυμπιακό. Ξεκίνησε από τον Εστάι. Ο Κρίστασεν νίκησε τον Τζότζο. Αλλά και ο Μπατίστα τον Τελόπουλο. Σίγουρα αμυντικό το λάθος της Λάρισας. Ο Ολυμπιακός κάνει το 0-1 εδώ στο Αλκαζάρ ακριβώς το 10ο λεπτό με τον Μπατίστα. Ανάμεσα από τους αντιπάλους. Ντα Σίλβα. Πολυπρόσωπη άμυνα του Ολυμπιακού. Τσουκάλης, καλή πάσα. Μουρατίδης θα βγει στον Ολυμπιακό, θα διώξει εντυπωσιακά με γροθιές. Το παιχνίδι. Σαντάκης για τον Εστάι. Καλή πάσα. Θα δοκιμάσει ο Χιλιανός στο σουτ. Μπάλα μόλις out. Καλά. Παραμονή στην κατηγορία. Κάτι που είναι πολύ δύσκολο. Αλλά και ο Δεσσακός που θέλει την νίκη απέναντι στους Κόντα Ξάνθη. Καλή μπάλα του Τσουκάλη για τον Προβίδα. Νερό θα γυρίσει μπάλα out. Πρώτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι, 27ο λεπτό. Θα το εκτελέσει ο Χατζίδης. Πολλοί κόσμος αυτή τη φορά μπροστά στην εστία του Γεωργίου. Του goalkeeper της Λάρισας. Ο Χατζίδης καλά εκτελεσμένο. Κεφαλιά του Ιωαννίδη. Δεν είναι καλή πάσα όμως. Μήλος Χρήστης, ο Τσαντάκης που ωφελεί το σούτι μπαλά στα δίκτυα. 0-2 στο Αλκαζάρ από την ωραία ενέργεια και το λάθος βέβαια του Μήλος που δεν μπορούσε να διώξει την μπάλα. Εκμεταλλεύτηκε. Και πολύ έξυπνο ο Τσαντάκης με το αριστερό. Πραγματοποιεί το Λάρισα Ολυμπιακός στο 27-0-2. Τον παλτών της αλικής ομάδας. Ταξιάρχης για τον Τελόπουλο. Στο 30 λεπτό όλα αυτά. Πάντα Τελόπουλο. Για να δούμε την ευθύνη προσπάθεια του Τελόπουλου. Αφήσει για τον Ζαρμακίδη να δοκιμάσει το τελευταίο. Τελόπουλο υποφελείται από τη φάση. Πάντα Τελόπουλο. Θα πέσει κάτω. Δεν υπάρχει παράβαση. Τελόπουλο και πάλι στη φάση. Προβίδας με τον Ζαρμακίδη. Ο Προβίδας με αντίπαλο τον Ράντο. Ο Ράντο θα μπλοκάρει. Σωτήρια. Λυμπιακό είναι μπροστά ο Τζαντάκη. Θα δοκιμάσει το πολύ μακριά. Καλό το σουτ. Η μπάλα μόλι out. Προ τα ηλιάγια με τον αρχηγό τη. Πάντα τα σιρβα. Άνοιξε όμω ο Βραζιλιάνο. Και αυτό πολύ μακριά από το καλό αυτό. Χιλιανός, Εστάι. Τζότζος. Τσαντάκης. Το σουτ καλό και πάλι. Πάρα μόλις out. Τσαντάκης που έχει πολύ δυνατό το πόδι. Που είναι στον πάγκο της αλληλικής ομάδας μαζί με τον γενικό αρχηγό τον κύριο Παπαμίκο. Προς τον επόπτη γραμμό του κύριο Σπανέα. Τσακμακίδης, Ντα Σίλβα. Καλή παλιά του Βραζιλιάνου. Να ταξιάρχισε όμως. Δεν κάνει καλό κοντρό. Θα γυρίσει για τον Στόικα Ρουμάνος. Υπάρχει στα δίκτυα. Η Λάρισα μειώνει σε 1-2 με τον Στόικα. Από την έξω κοιμπάσα του Ντα Σίλβα για τον ταξιάρχη. Βγήκε σε τέταρτο αριστερά και ο Στόικα από σχεδόν εξωπαφής. Νικάει τον Ράντο και κάνει τον Λάρισα Ολυμπιακός 1-2 στους 39. Και αν ο στρατηγός ανεβάσει τα μόνο σίγουρα θα δουλέψει καλύτερα και στα αυτιά.
Μουρατίδης, ωραία προσπάθεια του Μουρατίδη, πάντα Μουρατίδης, ατομική προσπάθεια, πέσει κάτω ο Μουρατίδης, υπάρχει παρέμβαση. Για μία ακόμη φορά η ελληνική εθνική αρνείται τη Θεσσαλική ομάδα, ενώ ο Παπαγεωργίου καταλογίζει και την κάρτα στον Ντασίλβα, τα πνεύματα οξύνονται σίγουρα στα Καζάρ, όλος ο πάγκος της Λάιστας είναι όρθιος, η βροχιά καταρχίζει να μεγαλώνει. Ξεπέρασε το σοκ από το 0-2 μαζί με τον Ντασίλβα, αλλά και το στόχο για τον Μήλος και ο Μήλος, για να δούμε. Να ο Μήλος για τον Τσακμακίδη. Να σηκώσει ο Νάρος για τον Μήλος, θα μπει στη φάση ο Μήλος, ο Ράτος θα βγει έξυπνα και πάλι. Πάντα Ράτος με αντίπαλο τον Μήλος, θα πέσει κάτω μόνος, δεν υπάρχει παράβαση καμία. Τσακμακίδης ανάμεσα από τρεις αντιπάλους, πάντα Τσακμακίδης. Πολύ καλή παλιά του Τσακμακίδη για τον Ταξιάκη, θα μπει στη φάση ο Στόικα, δεύτερο το κάνει, Προμήδας, κεφαλαίο από τον Νέαρο, είπα λάουτ. 44 λεπτό, νέα καλή ευκαιρία για τη Θεσσαλική ομάδα για να ισοφαρίσει με τον Προμήδα δράστη. Το πρώτο επίχρονο τελειώνει στο Αλκαζάρ, τελευταίο σφύριγμα από τον Αθηναίο ρέφερ τον κύριο Βαγιοργίου. Μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός προηγείται το σκορ με 2-1. Και όλα είναι έτοιμα στο Αλκαζάρ να ξεκινήσει το δεύτερο επίχρονο. Πράγματι ο Ολυμπιακός είναι στη σέντρα με τον Μπατίστα και τον Κρίστεσεν. Ο Μπατίστα είναι ο σκόρερ του πρώτου τέρματος του Ολυμπιακού, ενώ για το δεύτερο ο Τσαντάκης, σκορ που άνοιξε ο Ολυμπιακός στο 12ο και 27ο λεπτό της συνάντησης, ήρθε για τη Λάρισα στο 39 ο Στόικα σε 1-2. Μήλος πέρασε μπάλα απέναντι για τον Ταξιάρχη. Στο 48 λεπτά, Ταξιάρχης καθυστερεί, θα κάνει άνοιγμα όμως καλό, έξυπνο για τον Μουρατίδη. Τσαντάκης για τον μπροστά, η μπάλα στο δοκάρι, η μπάλα στο δοκάρι. Ο Ράντος στην επαναφορά, στο rebound το Τσαντάκης. Απέναντι στον Ντασίλβα. Πάντα αρχηγός του Ολυμπιακού, αντίπαλο τον αρχηγό της Λάρισας. Τσαλοκίδης από τα αριστερά, σε θέση έξω, σε αριστερά. Τσαντάκης ωραία προσπαθεί, φεύγει τον Τζαμαρχίδη, θα κάνει το σούτο. Εντυπωσιακή απόκρουση από τον νεαρό goalkeeper της Λάρισας. Κολομητρούσης. Ωραία προσπάθεια του Κολομητρούση. Φεύγει από τους αντιπάλους, πάντα Κολομητρούσης. Με αντίπαλο τον Χατζίδη. Ταξιάρχησε πάλι για τον Κολομητρούση από τα αριστερά, Κολομητρούσης. Κολομητρούσης για τον Τσακμακίδη, μπάλα κοντράται πάνω στον Μανατίδη. Προβίδας. Θα δοκιμάσω τον Προβίδα, στην πάρα μόλις out. Καλό. Μήλος. Μήλος, θέλει να βρει κάποιο στήριγμα. Προβίδας και πάλι για το Μήλος. Το σούτ από το Μήλος. Καλό. Ο Ράντος με διπλή προσπάθεια μπλοκάρει. Είναι το 7ο συνολικά σημείο για τη Λάρισα. Τελέστηκε. Μπάλα προς τα πίσω. Προβίδας. Θα διώξει ο Χατζίδης. Κάτω προετοιμένος. Κολομητρούσης θα επαναφέρει. Τα Σίλβα θα αφήσει για τον Τσακμακίδη. Τσακμακίδης καθυστέρησε. Πάνω Τσακμακίδης, κεφαλιά του Ντασίλβα, κεφαλιά του Τελόπουλου, η μπάλα στα δίκτυα! Η μπάλα στα δίκτυα στο 28, η Λάρισα της επανάληψης σοβαρίζει. Στο 73 λοιπόν, Λάρισα Ολυμπιακός, χάρη στην έξω κεφαλιά του Τελόπουλου, 2-2. Ολυμπιακός είναι μπροστά. Τσαλοχής θα δοκιμάσει. Πάσα για τον Μπατίστα εδώ. Παίζεται λέει ο πρόσωπος γραμμός Πανέας. Μπατίστα. Παραλίγο το λάθος από τον Γεωργίου, η μπάλα κόρνερ. Όπως είναι αυτό σήμερα ανάμεσα στη Λάρισα και τον Ολυμπιακό. Με παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον. Τσακμακίδης. Προδίδας θα νικήσει τον προσωπικό αντίπαλο στον αέρα. Ο Στόικα από τα θα κάνει, θα σκάψει. Δεν το κάνει καλό όπως θα το θέλει βέβαια. Μπαμπή στον Νικολάου. Το φαρακτελέσει και στάει, Γεωργίου θα μαζέψει. Νεαρός είναι πολύ σταθερός, κατά χειροκροτείται. Μήλος, περιμένει τον Τζοτζογιάννη, πάντα Μήλος. Ξέφυγε από την επιτήρηση του Κονιά. Μήλος θα δοκιμάσει το σούτ, όμως είναι τελείως άστοχο. Μπάρα θα φύγει out. Δικούς της συνάντησης. Αυτός που άλλαξε τη μορφή του αγώνα. Έδωσε άλλη πνοή. Βέβαια, φυσικά ήταν πολύ επηρεασμένος. Είχε πολλά νεύρα. Το Ολυμπιακό το σούτ του Χατζίδη θα αποκρούσει ο Γεωργίου για μία ακόμη φορά. Θα σώσει τη Λάρισα στο πολύ ωραίο σούτ του Χατζίδη. Προσωπικό στο αντίπαλο Χατζίδη, στου καλύτερου παίκτε συνάντηση. Τσαντάκι αυτό έκανε πολύ καλή δουλειά. Ο Τζόζο είχε μεγάλο πρόβλημα σήμερα εκεί με δύο παίκτε του Ολυμπιακού. Έγινε μια καραμπούλα και ανάμεσα σε Τσαντάκι. Καλή πάσα του Χατζίδη για τον Τσαλοχίδη. Τσαλοχίδη για τον Εστάι. Μιλανό θα πάρει το φάουλ από τον Στόικα. Παίζεται λέει ο Γιώργιου. Πολύ καλή παλιά του Γκόνια για τον Χατζίδη. Θα βγει σε δεύτερο, υπάρχει όμως offside, υπόδειξη από τον Σπανέα, το πρώτο υπόδειξη γραμμών.
Βάιτσης μάχεται εκεί με δύο αντιπάλους, ο νικητής μονομαχίας ο Νικολάου. Θα πάρει το φάουλ από τον Βάιτσι. Λίγο πριν από το τέλος λοιπόν της ποδοσφαιρικής περίοδου 1993-94 για την Λάρισα, η οποία κλείνει τις υποχρεώσεις της εδώ στο Αλκαζάρ. Μια πορεία καθόλου καλή και στο φετινό πρωτάθλημα, όπως ψάχνεται τα τελευταία 5 χρόνια. Έτσι και φέτος, αλλά σίγουρα καλύτερη από την περσινή. Τζότζος. Αλλά όμως δεν είναι να αποδώσουμε τα αίσθημα στους παίχτες της Λάρισας για την προσπάθειά τους που έκαναν για να παραμείνει η ομάδα στην κατηγορία του μεγάλου τελικού ποδοσφαίρου. Και σίγουρα υπάρχει όλος ο χρόνος και η διάθεση βέβαια από την πλευρά του κ. Παναγολάου, πιστεύουμε. Ενώ σας λέτε ο Κολομητρούσης να κατεβαίνει. Πάντα ο Κολομητρούσης μπερδεύτηκε όμως εκεί με τον Εστάι, έχασε τη μονομαχία. Τον κ. Παναγολάου υπάρχουν κάποια σχέδια μελλοντικά, έτσι ώστε η Λάρισα να ξαναγίνει και πάλι μεγάλη. Τελευταίο σφύριγμα λοιπόν από τον πολύ κακό διαιτητή, Αθηναίο ρέφερι, τον κύριο Παπαγεωργίου. Τελικό αποτέλεσμα στο Αλκαζάρ. Λάρισα Ολυμπιακός, τελευταία χρονιά του μαθηματικού πρωταθλήματος κατηγορία, περίοδος 1993-94, 2-2 από τον Τίνο Ξαρκάκη που ήταν στην περιγραφή. Και το Γιώργο Ζωνίμοντα στην κάμερα και τα σαλικά τηλεφωνία τηλεόραση. Ευχές σε όλους για ένα πολύ χαρούμενο βράδυ.